77,5 γραμμάρια ηρωίνη και 46 γραμμάρια κοκαΐνης είχε στην κατοχή του ένας 30χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες Ζάκη Εθνός, που συνελήφθη έξω από το σπίτι του στην πόλη το βράδυ της Κυριακής από άνδρες του τμήματος ασφαλείας. Στην κατοχή του ιδίου βρέθηκε και ένα αεροβόλο πιστόλι τύπου Walter, ενώ στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε σπίτι του εντοπίστηκαν άλλα 2,5 γραμμάρια κοκαίνη και 3,8 γραμμάρια ηρωίνης, καθώς και 18 χάπια διαφόρων ειδών. Επίσης βρέθηκε μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Ο δράστης, που σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για παρόμοιες υποθέσεις, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Αίτηση υποψηφιότητας για το Δήμο Ζακυνθίων κατέθεσε στο ΠΑΣΟΚ ο οικονομολόγος και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας Παναγιώτης Κακολύρης, ο οποίος αναφέρθηκε ότι στόχος του είναι να μπει σε αναπτυξιακή τροχιά η Ζάκυνθος. Στον εξοραϊσμό των εγκαταστάσεών του στην Πόχαλη προχωρά ο σύνδεσμος σύνδευσης. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από τους εργαζόμενους του οργανισμού, ενώ βοήθεια προσφέρουν και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ζακυνθίων. Μέσα στο μήνα θα συζητηθεί ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλικών το θέμα της αξιοποίησης των ενεργών λεκανών άλατος με βάση τη μελέτη της ΣΑΖ για το Δήμο, έτσι όπως αυτή συντάχθηκε και παρουσιάστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε πλήρη κατάληψη βρίσκεται ο λόφος του Στράνιο που ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός έγραψε τον ύμνο στην Ελευθερία και μετέπειτα Εθνικό ύμνο της Ελλάδας το 1823. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι απελπιστική, καθώς ένα από τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους στο νησί που θα μπορούσε να αποτελεί χώρο αναψυχής των κατοίκων και τουριστικό αξιοθέατο, τα σκουπίδια κάνουν πάρτι, ενώ το ντεκόρ συμπληρώνουν τα σπασμένα παγκάκια, τα χόρτα και η σπασμένη πλακόστρωση σε αρκετά σημεία. Ταυτόχρονα εγκυμονούν σοβαρή κίνδυνη πρόκλησης πυρκαγιάς, αφού ο χώρος δεν έχει καθαριστεί από τα ξερά χόρτα τόσο στο λόφο όσο και περιμετρικά. Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και θα πρέπει άμεσα οι αρμόδιες αρχές να αναλάβουν δράση για να αλλάξει η εικόνα της ντροπής. Πολιτιστικές εκδηλώσεις για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο προσπαθεί να προγραμματίσει η Επιτροπή Πολιτισμού της Νομαρχίας παρά το γεγονός ότι το αρμόδιο Υπουργείο δεν στέλνει ούτε ένα ευρώ. Ο πρόεδρος της ΝΕΠΟΛ Δημήτρης Κάνδυλας αναφέρθηκε και στην εορτή του ειδικού σχολείου. Την ετήσια σχολική γιορτή του, που ήταν αφιερωμένη στον εγκλειπώντα δάσκαλο Ηλία Τζουμάνη, πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής στο ειδικό σχολείο. Οι μαθητές παρουσίασαν θεατρικές παραστάσεις και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων. Με το να κάνει ελκυστικότερη την τιμή των εισιτηρίων διαρκείας, η διοίκηση του ΑΠ Ζάκυνθος ελπίζει πως θα αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση της εποχής και θα πάρει το φιλί της ζωής από τους ίδιους τους οπαδούς της. Την Κυριακή το απόγευμα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Τέλειος Γούναρης έκανε δηλώσεις για το συγκεκριμένο θέμα, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως πρέπει να προσαρμοστεί και η ομάδα στις τελευταίες εξελίξεις, περιμένοντας όπως χαρακτηριστικά είπε τη βοήθεια του κόσμου. Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχει στο στόχαστρό του εξετάζει ο Αστέρας Μαχεράδου, προκειμένου να ενισχυθεί εν ώψη της συμμετοχής του στη Δέλτα Εθνική. Γι' αυτό και αναμένεται να γίνει επαφή με το Τσιλιβί για τους Γιάννη Πάστρα και Παναγιώτη Δρόσο, οι οποίοι φέτος αγωνίστηκαν στο περιφερειακό πρωτάθλημα με τη φανέλα του συνόλου του πλάνου. Οι προαναφερθέντες είναι μέσα στις επιλογές της διοίκησης αλλά και του Νίκου Γούλιαρη, ο οποίος θα είναι εκτός απροόπτου στο τεχνικό team υπό τη συμπαράσταση του Χρήστου Καλαμαρά αλλά και ενός άλλου προσώπου που θα βρίσκεται στον πάγκο και παράλληλα θα αναλάβει την επιμέλεια της προετοιμασίας.